καλημέρα σας. Θα ήθελα να χαιρετήσω το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, το οποίο, από ό,τι βλέπω, διοργανώνεται με την επιμονή της κυρίας Πέτρα Στεζή για 5η χρονιά στην περιοχή της Κορινθίας. Θα ήθελα να εκφράσω επίσης τη μεγάλη μου χαρά για την ίδρυση στα πλαίσια του 5ου αυτού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, του αθλητικού αγώνα Άθρος και Ενέργεια, όπου εκτός από τη σύζευξη των δύο αρχαιολογικών χώρων, αρχαίες θέρμες του Αιγαίου και ναός ακραίας Ήρας, του αρχαιολογικού χώρου Ηραίου Καραχωράς, θα μου επιτρέψετε τον όρο για τη σύζευξη του αθλητισμού και του πολιτισμού με σκοπό την προαγωγή του πνεύματος και της σωματικής υγείας των ανθρώπων. Το φεστιβάλ δεν έφυγα στην επιμονή μου, είναι επιλογή να γίνεται εδώ το φεστιβάλ. Είναι γέφυρες, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, διότι είναι διεθνές και οι αιτήσεις που λαμβάνουμε είναι και από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όμως το κοινό της Κορινθίας και του Λυτρακίου και το Αλεξάνδριο σε Κεντρικό Κέντρο το έχει αγκαλιάσει τα τελευταία χρόνια και είναι αυτό που πολύ αγάπη και χαρά θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε εδώ. Ήταν το δεύτερο μέρος του ενόπλου των αγώνα. Όμως θέλω να πω ότι χάρη του κοινού του Λουτρακίου και της Κορίνθου, του συνεφίλ κοινού, δόθηκε ένα ξόδο και γίνεται και αυτός ο αθλητικός αγώνας. Πριν όμως περάσουμε στο Άθρος και Ενέργεια, θα πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος. Συνεχίζουμε με τις κατηγορίες που διαγωνίζονται μεγάλο μήκος για το Χρυσό Πήγασο και θα δούμε σε λίγο και τα τρέιλερ των ταινιών. Ταινίες από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Ιρλανδία, από την Αγγλία, από την Αμερική, την Κίνα και την Ιρλανδία. Συνάχονται διαγωνίζονται εδώ στο Λουτράκι, στο Αλεξάνδρου Συντηρητικό Κέντρο και κάποιες προβολές έχουμε στο ΛΑΗΣ κινηματογράφο της Κορίνθου. Για το Χρυσό Πήγασο. Επίσης, η άλλη κατηγορία ταινιών που έχουμε είναι μικρού μήκους. Και αυτό πάλι είναι συμμετοχές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Το ωραίο είναι ότι οι ταινίες εκπροσωπούνται από τους σκηνοθέτες και έρχονται. Είναι κάποια σήμερα και εδώ και στην συνέντευξη τύπου. Η άλλη κατηγορία που έχουμε είναι αρχαιότητα, ταινίες που αναφέρονται στην αρχαιότητα και έχουν κάποια ντοκιμαντέρ. Επίσης, ταινίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το ευζήν, το εφαγωνίζεστε, εξού και ο συνειδημός Μπέιν, γιατί πάμε να γίνει αυτός η σύζευξη αρχαιολογικών χώρων, εμπνεόμενη και από το τίτλο του φεστιβάλ Γέφυρες. Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα. Είναι η τρίτη μεγάλη ταινία, μεγάλη μήκους ταινία του Mark Norfolk, Seldom Jean, παγκόσμια πρεμιέρα. Και έχουμε και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός πάρα πολύ ωραίου ντοκιμαντέρ της Donna Rosenmeier, που είναι από τη Δανία, ένα τυπικό και στο Los Angeles. Πράγματι αυτό αυτή η συνέντευξη αθλητισμού και κινηματογράφου από μια μεριά ανάμεσα τη κουλτούρα και κουλτούρα είναι και αθλητισμό είναι κάτι πρωτόγνωρο που και αξία έχει ότι όταν έπεσε η ιδέα να γίνει ταυτόχρονα με το φεστιβάλ και ένα αθλητικό αγώνα, όχι ένα απλά αθλητικό αγώνα, ένα αγώνα σύζευξη αρχαιολογικών χώρων, τελικά επιλέχθηκε με αρχαίες θέρμες και για διαφορετικούς λόγους και να τελειώνουμε στο λαό της ακραίας Ήρας, σε ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο και με διακό τρόπο που έδωσε σημαντικό ρόλο στην αρχαία τοπική αντίσταση στην ιστορία της Κορινθίας. Όλη αυτή η κίνηση που έγινε για κάτι που δείξαν οι άνθρωποι που μετήχαν σε αυτή την πρώτη κίνηση ήταν η αιτία να μπορέσουμε να πετύχουμε να διοργανώσουμε αυτόν τον αγώνα. Η
Καταρχά, που έδειξαν τη σύνολη τη Πεναχώρα και τι ευρύτερε περιοχέ όπω τη Ρέου Κάτω. Η θέληση που είχαν να γίνει αυτό ο αγώνα και κυρίω για δύο λόγου. Όχι τόσο για την προβολή του τόπου του, όσο για την προβολή των αρχαίων μνημείων και κυρίω για να μπορέσουν, πολλοί νέοι να προωθεί δυνατότητα στου νέου ανθρώπου του Δρακείου, τη περιοχή και τη ευρύτερη περιοχή και τη πολιτεία να μετέχουν σε ένα αθλητικό αγώνα. Να μπει ο αθλητισμό και πιο ενεργά στην περιοχή μα. Δεν πρόκειται για επαγγελματίε αθλητέ, γιατί πρόκειται και για αυτού, αλλά πρόκειται για και κάποιου άλλου φίλου του αθλητισμού, του ΕΦΖΗ, της Άμυλας και γενικά της ανάπτυξης. Δεν μπορούσαμε να πούμε όχι και είπαμε ένα ισχυρό ναι εμείς στο Ιρέο, στο ναό της Ακραίας Ήρας, γιατί μας πλημμυρίζει πάντα η θετική ενέργεια αυτού του τόπου και ήθελαμε να βγει και προς τα έξω σε κάποιους που δεν έχουν επισκεφτεί για διάφορους λόγους στο Ιρέο και όταν λέω να επισκεφτούμε στο Ιρέο όχι μόνο μια απλή περιήγηση, αλλά να πάνε να φουγκραστούν, να δούνε την ενέργεια και τα αρχαιολογικά ευρήματα που υφίστανται εκεί μετά την τελευταία ανάπλαση που έγινε από την εφορία Κορίνθου. Αλλά να πω όμως επί της ουσίας. Εμείς επί της ουσίας, σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σας εύχεται καλή οργανωτική και αθλητική επιτυχία στη διοργάνωση Άθλος και Ενέργεια. Σε ένα υγιές και δημιουργικό αθλητικό αντάμωμα όλων. Των νικηστών, των επισκεπτών και βέβαια των αθλητών, που ίσως θεσμοθετηθεί και συνεχιστεί με επιτυχία και στο μέλλον. Αυτό που θέλαμε είναι ότι αυτή η δράση μας, αυτή η συμμετοχή μας, που μας δίνει τη δυνατότητα σαν δρόμενα του Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει η κυρία Πέτρα, ευελπιστούμε να θεσμοθετηθεί, να ευαισθητοποιήσει αρκετούς, πόσο μάλλον τους φορείς, αλλά και άλλους εθελοντές, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Εάν πραγματικά που πιστεύω ότι θα είναι επιτυχές το αποτέλεσμα, γιατί το έχουμε αγκαλιάσει με αγάπη και με πολύ θέληση, ευελπιστούμε και του χρόνου να γίνουν τα δεύτερα. Η δεύτερη εκδήλωση και ο δεύτερος άθλος και ενέργεια. Ευελπιστούμε στη συνεργασία και τη βοήθεια όλων για την ομαλή διοργάνωση της αθλητικής αυτής εκδήλωσης που έχει ο τερματισμό, όπως ακούσατε, το Ιρέο, της αγαπημένης μας λίμνης Βουλιαγμένης Πέραχωρα Κορυφής. Είναι κάτι που θέλουμε όλοι στη λίμνη να πραγματοποιηθεί με επιτυχία και εκδοτισμό. Το αξίζει το τοπίο, οι δημότες και προπάντων το ίδιο πρόεδρος του Εργατικού, η ιστορία του. Θα ευελπιστούμε στην ενδυνάμωση των σχέσεων όλων μας με στόχο την αποκοινού δράση με αρχή την εκδήλωση αυτή. Θέλω να αναφέρω ότι χορηγεί και όχι μόνο ενεργή συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Δημοφωτικός Σύλλογος Πέραχωρας. Βρίσκεται εδώ και ο Πρόεδρος του. Ο Εξοχευτικός Σύλλογος Λίμνης Ιρέου, εμείς, από την Λίμνη του Ιρέου. Η Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πέραχωρας. Οι φίλοι συναντήσεως νεολαία του Δήμου. Ο Σύλλογος Πυροσποστασίας του Τρακείου. Ο Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας, ο ΑΟΚ. Όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την εκδήλωση, διότι μην ξεχνάτε ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτή η δράση, η δική μας, θα φέρει την αντίδραση, την περαιτέρω ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Ακούστηκαν από όλους και θα ακουστούν και στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι να είναι πετυχημένη αυτή η εκδήλωση και πιστεύω πως θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να, όσοι μπορούν να προσέλθουν για να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Ο σύλλογος μας είναι πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός έφεσε με μαραθώνιος θα περάσει μπροστά από τις σχολικές εγκαταστάσεις των σχολείων Περαχώρας και θα δοθεί ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να παρακολουθήσουν ένα γεγονός από κοντά, να τους μεταφέρουμε το πνεύμα του που εφαρμονίζεστε και παράλληλα να γνωρίσουμε και τα άλλα σχολεία και οι φορείς το υπέροχο αρχαιολογικό θησαυρό του Ιρέου, όπου θα γίνει και ο τερματισμός του δυτικού αυτού γεγονότος. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ημερίδα και τον Αρκετσάλ της εκδηλώσεις θα μπορέσετε μέσω από τα social media και τα site, το blog του Συλλόγου.
του άγνωστου ενέργεια, να τα παρακολουθήσετε όσον αφορά τις συμμετοχές, τις ώρες. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία, να έχουμε καλή επιτυχία ώστε και του χρόνου να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον τόπο μας να αναπτύξει κάτι τόσο όμορφο. Και ίσως και του χρόνου να γίνει μια ιδιαίτερη ομάδα που να αφορά αθλητές, μικρούς αθλητές κάποιες ηλικίες εφήβων, έτσι ώστε και τα σχολεία να μπορέσουν να μετέχουν σαν σχολική μονάδα που εργάζεται το Δήμο μας και ίσως και γιατί όχι για την Κορινθία και για όλη την Ελλάδα. Το ίδιο πρόγραμμα το οποίο η Μελίνα Μερκούρη με δική της επιθυμία να γίνει υπουργός πολιτισμού ο Θάνος Κλούτσικος και είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα και αυτός είναι και ο λόγος που σε εισαγωγικά αναβάγησα στα δικά της Κορινθίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε δεν είναι καινούριο, ο πολιτισμός είναι αγκαζέ με τον αθλητισμό. Εγώ όμως θέλω να σας μιλήσω από την πλευρά του πολιτισμού. Βεβαίως δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, έχω να πω μόνο το γεγονός ότι ο Νίκος Κλάψας λέει σε ένα πείμα και άλλα για ένα φυσάρι μου είναι συγκεκριμένη στενός. Σε μια τέτοια εποχή που ζούμε λοιπόν, σε μια στενότητα, για να μην το επεκτείνω, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός έχουν λόγο να υπάρχουν, να απαντούν στα ερωτήματα γιατί δεν πάει μπροστά ο κόσμος. Όσο με αφορά, εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω, με ειλικρίνεια και με τη φετινή μου συμμετοχή στην Διευθυντική Επιτροπή του Φεστιβάλ, βεβαίως στο βαθμό που μπορώ να παρακολουθήσω και τις άλλες εκδηλώσεις του αθλητισμού. Δεν έχω να σας πω πολλά, έχουν καλή επιτυχία σε όλα αυτά. Θέλω να μας πεις λίγο την εμπειρία σου πέρα της πράξης, του κόκκο. Νομίζω πως... ακούσα να σας πω ότι η Ρεσίας κατά τη μυθολογία ήταν 7 φορές γυναίκα και 4 φορές άντρα. Το ρωτήσανε λοιπόν γιατί τι είναι καλύτερα, άντρας ή γυναίκα. Και είπε, αν κρίνετε από πόσες φορές είναι γυναίκα και πόσο άντρας, θα καταλάβατε. Λοιπόν, του άρεσε ο ρόλος της γυναίκας γιατί 7 φορές. Εμένα λοιπόν το ώρα να ρωτήσετε, αφού συμμετέχω κατά δεύτερη φορά, σημαίνει ότι την τρίγα άξιο αυτό που γίνεται, πέρα από τα πέρες, γιατί κοιτάξτε, στον πολιτισμό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο Τβέικ λέει ότι για να κρίνεις ένα έργο τέχνης, δεν φτάνει να το δεις τελειωμένο. Πρέπει να το δεις σε όλες τις μορφές της δημιουργίας του, εντογενάς. Ο κόσμος παρακολουθεί, είναι αυτό, δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι πολιτισμός, δεν ξέρει το γενάστη, που λέμε, πώς γίνεται σε όλη τη διαδοχή του. Ξέρει μόνο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα γίνονται δύσκολα πια, εγώ πιστεύω αξίζει να προτιμάμε και για πολύ μικρότερα πράγματα. Πόσο δε που το φεστιβάλ ήταν τώρα ο 5ος χρόνος, παγιώθηκε. Ναι, παγιώθηκε και νομίζω αν πας και από κάτι, πας και από την αναλογισία των κρατούντων και όπου υπάρχει ένας πολιτικός που σκέφτεται με το μυαλό και βοηθάει, αυτό είναι θετικό και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε.